Οι αθλητές του βολεϊκού Ηρακλή δεν είχαν πολύ ανάγκη από τζάκια, σόμπες, καλοριφέρ κτλ. Γιατί ο κόσμος του ζέστανε με την παρουσία του και η πολύ καλή εμφάνιση και το πάθος που υπήρχε. Τόσο πολύ που έκανε έναν αθλητή να παίζει σε όλο το μάτς με Λουμπάγκο, που δεν είναι άλλος από τον αρχηγό της ομάδος, τον Κώστα τον Μπρούσαλη. Κώστα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Παρά τον πολύ πρόσφατο τραυματισμό σου, θύμισέ μου σε ποιο ακριβώς σημείο, πόσο ήτανε. Τι εννοείς? Η ενόχληση που είχες στη συνέχεια του αγώνα. Στο πρώτο 1,5 σετ. Στο 1,5 σετ. Ζεστάθηκες μετά. Δεν ξέρω τι σε ζέστανε. Όταν παίζει τέτοιο τι από όλα αυτά προείπα. Δεν γίνεται να αισθάνεσαι κάτι. Πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Όπως είπες εσύ πριν, εμείς είχαμε τον κόσμο να μας βοηθάει. Το έχω πει και θα το λέω συνέχεια ότι ο κόσμος του Ηρακλή είναι ο 7ος παίχτης και όχι 7ος με τη σειρά. Αν τον πάμε βάσει ιεραρχίας, είναι ο πρώτος που μας βοηθάει, μας δίνει δύναμη, μας στηρίζει. Και χθες ήταν συγκλονιστικός γιατί σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, είτε χάραμε την κερδίζα, είτε κερδίζαμε, ήταν δίπλα μας. Τον αισθανόμασταν δίπλα μας, στο γήπεδο. Ξέρεις τι, βλέποντας και σένα να κάνεις την προσπάθειά σου παρά τον πόνο, που θα σε ρωτήσω σε λίγο για αυτό το κομμάτι και περαστικά κιόλας. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Εντάξει, μία ερώτηση. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, σκέφτηκα πάρα πολλές φορές βλέποντας το μάτι την ατάκα σου για το πόσα γούστα και εσύ και οι συμπαίκτες σου θέλετε να βγάζετε σε αυτά τα παιχνίδια. Συμπληρώνω βέβαια ότι κυρίως αυτό σας βγαίνει στα εντός έδρας. Γιατί αντίστοιχα παιχνίδια εκτός όπως για τον ΠΑΟΚ δύο φορές φέτος δεν σας βγήκε αυτό το πράγμα. Έχει να κάνει με το ότι είναι στη μικρά. Έχει κατηφόρα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, το χρησιμοποιώ λίγο για το βόλεϊ. Ή φταίει κάτι άλλο. Η μικρά έχει κατηφόρα από πολύ παλιά, όχι από πέρυσι. Εννοείται. Ξανά στην ομάδα. Εννοείται. Τώρα, και η παρατήρηση ότι όταν πάμε εκτός από τη μικρά, χάνουμε πολύ από τη δύναμή μας, είναι και αυτή η παρατήρηση. Σωστή. Εκεί πάνω δουλεύουμε, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι κυρίως ψυχολογικό. Γιατί δεν βγάζετε γούστα εκτός έδρας, έτσι. Πολύ απλή ερώτηση που σου κάνω. Είναι πολύ απλό. Το πρώτο πράγμα που δεν είναι ο κόσμος μας. Ναι. Δεν έχουμε τη σιγουριά ότι εκεί που θα το χρειάσουμε, στο δύσκολο θα μας βοηθήσει. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε και στα εκτός έδρας. Ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει. Θέλω να ελπίζω από το παιχνίδι του Σαββάτου και μετά θα δούμε έναν διαφορετικό Ηρακλή και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Απέναντι σε μια η οποία. Ξέρεις, κρατάω τις υποσχέσεις μου. Δεν τις αφήνω ημιτελή. Το ξέρω και το εύχομαι να γίνει πράξη. Η επόμενη αντίπαλος είναι η ΑΕΚ που έχασε πριν από λίγο 3-1 στην Κομωτινή. Δεν ξέρω αν αυτό σου λέει κάτι, Κώστα. Κοίταξε, η ΑΕΚ από ό,τι είδα όσο μπορούσα να δω έχει απουσίες. Λοιπόν, κανένας φαίνεται πει της προγνωστικής. Ναι. Είναι μια σημαντική απώλεια για αυτή την ομάδα. Στο κέντρο, βεβαίως. Και δεν ξέρω αν θα παίξει το Σάββατο. Αλλά εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε μια πολύ δυνατή ΑΕΚ. Γιατί πάμε στην έδρα της. Οπότε πάμε για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Που φυσικά θέλουμε να το δώσουμε όλοι για να το κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη για μας. Θυμάμαι, τώρα θα επανέλθω σε αυτό που σου είπα για τον πόνο. Θυμάμαι σε παιχνίδι στα Βασιλικά, Άρης Ηρακλής. Πάλι στο ξεκίνημα ήταν, πριν ξεκινήσει το μάτς, το ζέσταμα, θα με βοηθήσει σε αυτό. Πάλι έχεις αυτό το πρόβλημα. Ανά 10 χρόνια σε πάει μάλλον, σε κυνηγάει εδώ. Ένα δεκαετία. Και σε σημαντικά παιχνίδια. τι κάνεις εκεί. Γιατί είναι δύσκολη περίπτωση. Δηλαδή κλειδώνει η μέση σου. Και δεν είναι να πεις ότι είσαι, θα μπεις για ένα σέρβις. Παίζεις όλο το μάτς σε ένταση με 200 σφιγμούς, με τον Ολυμπιακό, σε ντέρμπι, με τον κόσμο. Αυτά. Τι γίνεται, πώς το ξεπερνάς, πώς το διαχειρίζεις. Μέσα σε δευτερόλεπτα, έτσι. Δεν είμαι μόνος, έχω και βοήθεια από τον Παύλο του Ηρακλή. Εκεί πάει και το μισό της ερώτησης, εκεί πάει. Ναι. Έχω και τον γυμναστή από πίσω, το δικό μου. Υπάρχει τίμα από πίσω, δεν είμαστε μόνο οι αθλητές. Είδα και το Στέλιο εκεί, σε πλάκωσε ο Ναυροζίδης. Αυτό ακριβώς. Έπεσε όλος πάνω σου. Για τόσο Δήμος Ασφαλής δεν είμαι μόνος στο γήπεδο. Ή δεν παίρνω την απόφαση μόνος μου. Εγώ ήθελα να συνεχίσω, αλλά είμαι για αυτή, οκ, πάμε, είμαστε δίπλα σου, καταλαβες. Ναι. Ναι. Όπως και έξω από το. Έχω το δικό μου το γυμναστή που με βοηθάει. Είναι ένα staff. Δεν είναι μόνο αυτό που βλέπετε. Και έχει πολλή δουλειά αυτές τις μέρες, και βέβαια. Ελληνικό είναι. Αλήθεια, τώρα κάνεις κάποια αποθεραπεία, θα έχεις θέμα για το Σάββατο. Κάνω θεραπείες. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα έχω θέμα για το Σάββατο. Ωραία. Αλλά και να υπάρχει κάποιο θέμα, γιατί ο πόνος θα υπάρχει, δεν είναι θέμα. Μη σχεδιάζει το χέρι μου ή όχι από το Σάββατο. Κατεβαίνεις, παίζεις κανονικά.
Παρά το δικό σου πρόβλημα, Κωστή, η ομάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανάσα και νομίζω σε σχέση με το περσινό 2-3 θεωρώ ότι φέτος ήσασταν ακόμα πιο κοντά να κερδίσετε τον Ολυμπιακό. Φέτος αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί στο τρίτο σετ και δεν κάναμε... Στο τρίτο λες, όχι στο tie break. Στο τρίτο, θα κερδίζαμε 3-1. Αν ήμασταν λίγο προσεκτικοί στο τρίτο σετ, ο καθένας από ένα λάθος να μην έκανε, γιατί όλοι σε εκείνο το τρίτο σετ κάναμε από ένα αστείο λάθος, χαζό λάθος, πώς να το πω τώρα. Ναι, αχρίαστο. Λάθος, αχρίαστο. Που δεν συνηθίζουμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Θα κερδίζαμε 3-1 τον αγώνα και θεωρώ ότι εμείς δώσαμε στον Ολυμπιακό 2 βαθμούς, δεν πήρε ο Ολυμπιακός. Ενώ πέρυσι τους πήρε ο Ολυμπιακός γιατί έπαιξε καλύτερα φέτος, εμείς τους δώσαμε τον Ολυμπιακό 2 βαθμούς. Ναι. Και εκεί είναι το αισιόδοξο κομμάτι της όλης υπόθεσης, ότι πλέον ο Ηρακλής έχει ανέβει επίπεδο, φαίνεται στο γήπεδο και πάει. Πριν γυρίσουμε εμείς τα καπί που λέω και που αρέσει να λένε και σε άλλους άλλοι δημοσιογράφοι, αυτές οι ομάδες έρχονταν μέσα στην Μίκρα και κέρδισαν. Καλά, τώρα έρχονται και τους δίνουμε εμείς 2 βαθμούς, καταλάβατε, με την απόδοση μας. Είναι πολύ θετικό αυτό το τέτοιο. Φυσικά είμαστε στεναχωρημένοι που χάσαμε. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Αλλά κρατάμε το βαθμό, κρατάμε το βαθμό. Και το χειροκρότημα στο τέλος, έτσι. Κρατάμε την ψυχολογία που πήραμε και το, φυσικά το χειροκρότημα του κόσμου που είναι ότι είμαστε δίπλα σας και σας στηρίζουμε. Για τα καπί που λένε οι άλλοι, δεν ξέρω τι λένε. Εγώ βλέπω ότι ο Λάμψο Μπαμπαλιούδας πάλι ήταν καλύτερο λίμπερο στα 46 του. Και οι υπόλοιποι που θεωρούν κάποιοι άλλοι μεγάλους, γερασμένους κτλ. Κάνουν αυτά που κάνουν, τραυματίες και οτιδήποτε άλλο σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια. Οι απαντήσεις, Κώστα, δίνονται μέσα στο γήπεδο, έτσι, δεν δίνονται στις 100% δουλειές. Θα μέσα στο γήπεδο κρινόμαστε και εκεί θέλουμε να κρινόμαστε, μέσα στο γήπεδο. Όταν παίζουμε καλά, παίζουμε καλά, όταν δεν παίζουμε καλά, είμαστε πρώτοι που παίρνουμε την ευθύνη. Σε αυτήν την τετράδα αγώνων, δηλαδή ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, που ομολογουμένως τέτοια κλήρωση το είχα πει και όταν είχε γίνει, δεν την έχω ξαναδεί σε κανένα άθλημα. Έχω δει 2 συνεχόμενα ντέρμπι, έχω δει 3 συνεχόμενα ντέρμπι, 4 δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί. Τέλος πάντων, αυτά έφερε η κλήρωση. Ποιος απολογισμός, συγγνώμη, θα σε άφηνε ικανοποιημένο, ήδη είμαστε στον ένα βαθμό, συγγνώμη. Εμένα προσωπικά οι 12 βαθμοί θα με αφήνει ικανοποιημένο, αλλά ναι. Πλέον έχουμε χάσει 5. Πάμε για το απόλυτο από εδώ και πέρα. Πάμε για 7. Φυσικά δεν είναι εύκολο. 1 και 6, 7, δεν πάει. Ναι, έτσι πάει. Δεν είναι και 3 από την Κυψιά, 10. Όχι, λέω εύκολο. για τα 4 ντέρμπι τα συνεχόμενα. Ναι. Ναι. Και με την Κυψιά ντέρμπι, γιατί πέρσι με την Κυψιά παίξαμε στα πλέον. Το κάνατε εύκολο να φανεί, γι' αυτό δεν το ανέφερα. Σωστά. Είναι η κατηφόρα της Μίκας. σωστό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός τώρα. Δεν είναι εύκολα παιχνίδια για τα δύο, είναι ντέρμπι και όλες αυτές οι ομάδες έχουν τον ίδιο στόχο, να πασαριστούν όσο δυνατόν ψηλότερα στην τετράδα. Οπότε ό,τι σετ, ό,τι πόντους παίρνουμε από αυτά τα παιχνίδια είναι υπέρ μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι σιγά σιγά η ομάδα φορμάρεται, γιατί φυσικά δεν φορμάρεται από το πρώτο παιχνίδι η ομάδα. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι με το αποκορύφωμα τέλη του μήνα που με το ευρωπαϊκό παιχνίδι η ομάδα θα είναι σε full φόρμα. Αυτοί οι μικροταματισμοί να μην έρχονται και όλα καλά θα πάνε, πιστεύω. Μιας και πολύ το ανέφερες, η Ευρώπη είναι σιγά σιγά στο μυαλό ή το έχουμε άκρη τελείως και όταν έρθει. Δεν το σκεφτόμαστε. Νωρίς είναι ακόμα, έτσι. Με τα παιδιά που μίλησα, είναι πολύ νωρίς ακόμα για μας. Έχουμε 2 παιχνίδια ντέρμπι, θέλουμε να μαζέψουμε βαθμούς, αρχίζει γενομένες από την ΑΕΚ, να πάμε επιτέλους να δείξουμε ότι και έξω από τη Μίκρα μπορούμε να κάνουμε ζημιές. Αρκετές, γιατί και πέρσι κάναμε ζημιές, νίκη Παμβοχαϊκού και δεν συμμαζεύεται. Φέτος θέλουμε να είμαστε τα τεκτημένα της Μίκρας και να πάμε να δουλέψουμε στα εκτός έδρας καλύτερα. Κάτι ακόμα, έχεις παίξει πολλά χρόνια και στην Γαλλία, έχεις παραστάσεις από το εξωτερικό, πολύ μεγάλη εμπειρία, Ολυμπιάδες κτλ. Αυτό, Κώστα, που γίνεται φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, φαντάζομαι δεν το έχεις ξαναζήσει πουθενά. Το να έχει κάθε ομάδα 2 ρεπό, το να είναι 10 ομάδες, να μην έχει ξαναγίνει κλήρωση. Φαντάζομαι ότι. Κοίταξε, οι 10 ομάδες δεν πειράζουν. Αρκεί να είναι προγραμματισμένες από τον Ιούνιο. Το 2 ρεπό δεν πειράζει. Ομάδες. Το 2 ρεπό είναι πολύ κακό. Ναι. Γιατί τα 2 ρεπό έχει 2 εβδομάδες. Γιατί μας είναι κολλητά τα ρεπό μας. Έχει ταιριάξει έτσι. Θα κάνουμε, ναι, μια μίνι προετοιμασία. Γι' αυτό σου είπα, η ομάδα θα φορμαριστεί μέχρι τέλη Νοεμβρίου που είναι ευρωπαϊκό. Γιατί εκεί έχει σταματάει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μετά ξαναπαίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα 25 Νοεμβρίου. Μετά ξαναπέζει 12 Δεκεμβρίου. Εκεί υπάρχει η Ευρώπη.
6 Δεκεμβρίου νομίζω είναι στη Μίκρα ο επαναληπτικός. Τον τεσσέρας, ναι, τον τεσσέρας. Αλλά μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με 10 ομάδες που δεν έγινε καν κλήρωση. Δηλαδή, γι' αυτό είπα και για αυτά που έχεις δει στο εξωτερικό. Κοίταξε, εμείς είμαστε αθλητές, να ασχολούμαστε με τα αγωνιστικά. Τα εξωαγωνιστικά υπάρχουν άλλοι που δεν σας σκέφτονται και πολύ όμως μάλλον. Που ασχολούνται. Αυτό το ότι δεν μας σκέφτονται είναι λογικό. Ναι. Αλλά το έχουμε δει και σε άλλες χρονιές. Να παίζουν 2 τελικούς ταυτόχρονα, να παίζουν πέρυσι τελικό, να τελειώνουμε 12,5 ώρα και να παίζουμε 5 ώρα το απόγευμα. Αυτό δεν είναι. Δεν μας ξαφνιάζει. Ότι παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Συνηθισμένοι είμαστε σε αυτή τη χώρα, έτσι. Στα βουνά χιονίζει, αλλά είναι συνηθισμένοι αυτοί εκεί πέρα. Σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Εύχομαι καλή αποθεραπεία, καλή ξεκούραση, καλή δύναμη να επιστρέψεις προπονήσεις. Και επειδή είπες ότι ό,τι υπόσχεσαι το κάνεις, η ΑΕΚ σας περιμένει το Σάββατο στην Αθήνα. Και μετά πάμε πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια φορμαλισμένη ΑΕΚ, μια δυνατή ΑΕΚ. Αλλά όπως είπα και πριν, και εμείς είμαστε στα πάνω μας. Οπότε θα γίνει ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και ελπίζω να είμαστε εμείς αυτοί που θα χαμογελάσουμε στο τέλος. Κάτι ακόμα χαίρεσαι φέτος, τελευταίο είναι αυτό, δεσμεύομαι να μην σε κουράσω άλλο. Χαίρεσαι φέτος που έχεις πλουραλισμό και επιλογές. Δηλαδή δεν είναι μετρημένα τα κουκιά. Και στις άκρες να παίξω και με το διαγώνιο να παίξω και στα κέντρα έχω παίχτες αρκετούς, δόξα τω Θεώ. Μοιράζω φέτος το έχουμε 14 αθλητές ετοιμοπόλεμους που ανά πάση στιγμή μπορούν να μπουν και την ομάδα. Εδώ θέλουμε να πούμε και τα συγχαρητήρια στη διοίκηση που έκανε τον αγωνιστικό σχεδιασμό του προπονητή στο θεωρώ στο 100%. Και υπάρχει και βάθος πλέον, έτσι. 100%. Γι' αυτό σου λέω 14 αθλητές. Ο Μικρός Μούχλας μπήκε μες στον ΠΑΟΚ, έδειξε ότι είναι εδώ. Όλα τα παιδιά από πέρυσι έχουν δείξει ότι είναι εδώ. Η ομάδα έχει και βάθος. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, γιατί άλλες ομάδες από ό,τι έχουμε δει δεν έχουν το βάθος του πάνω που έχουμε εμείς. Α, μου είπε σήμερα έλειπε ο Κανέλλος και έχασε 3-1 την Κομωτινή. Έλειπε ένας παίκτης, έτσι. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Δεν ξέρω αν έφταξε μόνο αυτό, αλλά είναι ένα στοιχείο. Είναι, αλλά για σένα είναι... Εμείς έχουμε, σου είπα, 14 αθλητές ανά πάση στιγμή. Έτσι ακριβώς. Εγώ, οποιοδήποτε αθλητής μπαίνει μέσα, είμαι σίγουρος ότι το παιδί θα τα δώσει όλα. Θα προσπαθήσει τουλάχιστον. Ωραία. Και πάλι συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Εύχομαι να έρθει η νίκη το Σάββατο με το καλό, Κωστή. Ευχαριστώ καλή πολύ. Εβδομάδα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό του Ηρακλή, τον Κωστα Προύσαλη, που έσφιξε τα δόντια. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μη μας τύχει.